Η αλήθεια είναι ότι για την ώρα βλέπω πως είναι σαν να συνεχίζεται μια συζήτηση όπως είναι αυτή που λέμε τώρα διαπραγμάτευση, αλλά από την Κουμουνδούρου να έχουν μεταφερθεί στο Μαξίμου, αλλά να κάνουν τα ίδια πράγματα. Αυτό βεβαίως πρέπει κάπως να τροποποιηθεί, διότι δεν είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο, είμαστε τώρα σε κυβερνητική περίοδο. Το Βερολίνο δεν το βάζει ο κ. Βαρουφάκης, προφανώς διότι ο κ. Σόιμπλε με κάποιο τρόπο του διαμήνυσε, μην μου ζητήσει ραντεβού. Δεν έχουμε τίποτε να πούμε, τουλάχιστον για την ώρα. Αυτό το εικάζεις ή το γνωρίζουμε? Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ένα επεισόδιο που οδηγεί τη χώρα μακρύτερα ακόμη από τις αγορές τη στιγμή που κανονικά πρέπει να τις πλησιάσουμε. Δημιουργεί πανικό στο συναλλακτικό κοινό, στις επιχειρήσεις, στους συναλλασσόμενους, στους ανθρώπους που ενδεχομένως θα τρέξουν πάλι στις τράπεζες, πάλι να σηκώσουν. 12 δισεκατομμύρια έχουν φύγει μέχρι στιγμής. Τελειώνουν τα μετρητά, τελειώνει η ρευστότητα. Θα προτιμούσα να βλέπω μια. Πιο χαμηλούς τόνους, λιγότερα προεκλογικά πράγματα.